Σήμερα είναι μαζί μα ο κύριο Γιώργο Αλεξάκη, εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. καλησπέρα. Έχετε τεράστια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από το 1994 εκλέγεστε νομαρχιακό σύμβουλος και στη συνέχεια περιφερειακός σύμβουλος. Μάλιστα περάσατε από τη θέση του Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου, του Αντιπεριφερειάρχη και τώρα του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου στον τομέα των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων. Θα συνεχίσετε την προσφορά σας στα κοινά. Ναι, ως εθελοντής. Από το 1994 συμμετέχω στα κοινά της περιοχής μας, στο προηγούμενο νομαρχιακό συμβούλιο, στο περιφερειακό συμβούλιο και νιώθω ότι προσφέρω. Ε, κάνω ένα έργο με θετικό τρόπο, οι πολίτες το επιβραβεύουν, ο κόσμος το αποδέχεται και νιώθω ότι έχω να προσφέρω ακόμα πολλά στον τόπο μου. Γι' αυτό θα είμαι υποψήφιος ξανά στις περιφερειακές εκλογές που έρχονται με το συνδυασμό του Σταύρου Ναουτάκη. Σας βλέπουμε συχνά στα social media, σε φωτογραφίες από διάφορες χώρες για θέματα της περιφέρειας Κρήτης. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητες και η προσφορά σας στην λειτουργία της περιφέρειας. Η αρμοδιότητά μου είναι ότι είμαι αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Και εξ αυτού έπρεπε να είμαι στο εξωτερικό προκειμένου να διαφημίζω την Κρήτη. Αυτό που συχνά λέω είναι ότι πουλάω Κρήτη όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, πιο συγκεκριμένα. Παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές. Ε, υλοποιούμε 30 ευρωπαϊκά προγράμματα ανταγωνιστικά αυτή τη στιγμή και για να τα πάρουμε αυτά τα προγράμματα πρέπει να τα διεκδικήσουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Ε, έχουμε ένα γραφείο στην περιφε... της Περιφέρειας Κρήτης της Βρυξέλλες, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Έχω την τιμή να είμαι αρμόδιος υπεύθυνο. και αυτό το γραφείο είναι γραφείο όλης της Κρήτης, των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, των πολιτών της Κρήτης. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις με άλλες ε, ε, περιφέρειες στην Ευρώπη, κυρίως με την Ιταλία. Από την άλλη έχουμε υποδεχθεί πολλές φορές και κινέζικες αντιπροσωπείες στην Κρήτη προκειμένου να κουβεντιάσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι οι εξαγωγές λαδιού, κρασιού. Θέλουν να μάθουν για τα θερμοκήπια και πώς λειτουργούν στην Κρήτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Κύριε Αλεξάκη, αν οι ψηφοφόροι συνεχίσουν να εμπιστεύονται τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη και τη δική σας εκλογέ. Ποια είναι τα θέματα που θα προτάξετε για επίλυση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ε, είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Γιατί μαζί με το αεροδρόμιο, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, πυροδοτούν την ανάπτυξη στην Κρήτη. Άρα, βόρειος οδικός άξονας, αεροδρόμιο και στη συνέχεια τουρισμός, ε, επέκταση του τουρισμού σε όλη την Κρήτη, Ποιοτικό τουρισμό, ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διασύνδεση του πρωτογενή τομέα, δηλαδή των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με τον τουρισμό. Εάν καταφέρουμε να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα στην τοπική τουριστική αγορά, θα έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Κυρίω θα έχουμε διαφημίσει την Κρήτη, την κριτική διατροφή, τον κριτικό τρόπο ζωή σε όλου του επισκέπτε τη Κρήτη έχετε διατελέσει για δύο χρόνια διευθύνων σύμβουλο στον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και μάλιστα όπως λένε εσείς οδηγήσατε την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου σε ανώνυμη εταιρεία κοινή ωφέλεια. Ναι. Γνωρίζετε λοιπόν από τουριστικά θέματα. Η Περιφέρεια Κρήτη έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος τη Κρήτη η εμπειρία μου από εκείνα τα χρόνια στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου τότε καθιερώσαμε το λιμάνι του Ηρακλείου ως home port για τις κουρασγέρες, αυτή την σημαντική λειτουργία για την πόλη, είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα για την πόλη παρά για το λιμάνι, ε, κατάλαβα ότι η διεύρυνση του τουρισμού, η μεγέθυνση του τουρισμού, η βελτιστοποίηση ως προς την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος θα έρθει από τη συνεργασία όλων των παραγόντων και αναφέρομαι στους ξενοδόχους, στους εστιατορές, ακόμη και στους οδηγούς ταξί, στους, ο, στην περιφέρεια, στους δήμους, στους τουριστικούς πράκτορες, οι ξεναγοί, αν όλοι αυτοί δεν συνεργαστούν μαζί, ώστε ο καθένας στο βαθμό που συμβάλλει στον τουρισμό, τον τρόπο που εμφανίζεται, να βελτιώνουμε, να διευρύνουμε το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλετε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για το νησί μας είναι το καλό κλίμα, ο καλός καιρός, ο κριτικός τρόπος ζωής με όλα όσα περιλαμβάνει. Κυρία Αλεξάκη, ποιο θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο προσόν του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Κρήτη η ζωή μας, Σταύρο Αρναουτάκη. Έχει πολλά προσόντα. Εγώ τα έχω κωδικοποιήσει σε τρία. Το πρώτο είναι ότι φέρνει πρόσθετου σπόρους στην Κρήτη, ανταγωνιστικούς σπόρους από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δευ... Το δεύτερο επιχείρημα, πλεονέκτημα, είναι ότι τους κατανέμει με σωστό τρόπο εντός της Κρήτης. Και το τρίτο επιχείρημα είναι πλεονέκτημα ότι είναι προσιτός στους πολίτες. Ο Σταύρος είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Κυρία Αλεξάκη, μπορεί η Περιφέρεια να πρωτοστατήσει σε θέματα περιβάλλοντο και αν ναι, με ποιε δράσει. Η Περιφέρεια Κρήτη ήδη πρωτοστατεί σε θέματα περιβάλλοντο. Και μάλιστα το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό τι ημέρε μα, αλλά και όσα, σε όλα όσα θέματα κουβεντιάσαμε πριν. Θυμάστε τι πλημμύρε που είχαμε πριν από λίγε μέρε, εντάσσονται στη σφαίρα του περιβάλλοντο, στην ξηρασία που είχαμε πέρυσι, η διατήρηση των περιοχών Natura και η προστασία του. Είναι πολύ σημαντικά θέματα για την Κρήτη. Η, η διατήρηση της ε, ακρογιαλιάς, της περιμέτρου, της παράκτειας περιοχής γύρω από την Κρήτη είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, οι ορεινοί όγκοι που έχουμε στην Κρήτη πρέπει να τους διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Αυτά είναι τα στολίδια, είναι ο πλούτος, είναι η πρίκα της Κρήτης και στην περιφέρεια τρέχουμε πάρα πολλά έργα προκειμένου να προασπίσουμε το περιβάλλον γύρω από, αυτά, γύρω από τις ομορφιές της Κρήτης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε μαζί μας στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.